πολλοί κάνετε δώρα στους εργολάβους. 330 εκατομμύρια δώρα, Ρουσφέτη, Μποναμά, Υπουργέ. Να διαβάσουμε το τίτλο. Καθίστε, κύριε Βουλάκη, να το διαβάσει. Το έχω εδώ πέρα και το τους έχουμε κρατήσει. Δύο εφημερίδες σήμερα. Για παράδειγμα, η Δημοκρατία λέει δώρο, τροπολογία της ντροπής, 330 εκατομμύρια ευρώ στον Μπόμπολα. Και ο Ελεύθερος Τύπος για τον οδικό άξονα Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα με υπογραφή του Σπίτζη. Έχουμε δεύτερο πρωτοσέλιδο. Ελεύθερος Τύπος, αποζημίωση Ρουσφέτη σε εργολάβους. Τροπολογία πρόκληση. Θα επιδοτούν με δημόσιο χρήμα την απόκληση εσόδων στα διόδια Κόρινθου Καλαμάτας. Και το ερώτημα που γεννάτε είναι, επειδή ακούγαμε πριν από λίγο καιρό, κύριε Σπίρτζη, ότι επαναδιαπραγματευτήκατε τις συμβάσεις και μάλιστα παρουσιάζετε και κάποιο σημαντικό όφελος εκατομμυρίων από αυτή την επαναδιαπραγμάτευση. Λέμε, αυτό που θα αναρωτηθεί, συγγνώμη αν μου επιτρέπετε, κάποιο είναι ότι μήπως από την πίσω πόρτα τα ξαναδίνετε στους εργολάβους. Ακριβώς αυτό κάνουμε, ναι. Λοιπόν. Να υποθέσουμε ότι ήταν περιπαικτικό. Προφανώς είναι περιπαικτικό. Γιατί μην το κόψουν μετά και θα πούνε. Να το δούμε τι κάνατε. Λοιπόν, να δούμε. Πάμε, τι να κάνατε. Δούμε. Για να δούμε τι κάνατε. Καταρχάς, να το συνδέσουμε και με την δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι θέλει να πολεμήσει τον λαϊκισμό. Να το συνδέσουμε αυτό γιατί είναι σε άμεση συνάρτηση. Πρώτο και κύριο, δεν είναι τροπολογία που αφορά άμεσα το Υπουργείο Υποδομών. Είναι του Υπουργείου Οικονομίας. Μαζί αυτό το λέω μαζί γιατί μαζί είναι. Λέω ποιος είναι επισπεύδος. Και ο κ. Τσακαλώτος λέει η δημογραφή. Δεν είναι Τσακαλώτος, οικονομίας. Οικονομίας. Με τον κύριο Χαρίτση. Είναι λοιπόν ένα διαδικαστικό θέμα, τελείως διαδικαστικό. Ναι. Τα χρήματα που είναι για την παραχώρηση, που είναι σε χρηματοδοτούμενο έργο, έχει προβλεφθεί στην πρώτη σύμβαση του κ. Σουφλιά, που αν θυμάμαι καλά ήταν υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Το ίδιο προβλέπεται στην αναθεώρηση σύμβασης του 2015 που το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα ο κ. Χατζηδάκης μας έλεγε ότι εμείς το κάναμε. Έτσι με χαρά. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Είναι και στις προηγούμενες συμβάσεις από το Εθνικό Σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ακριβώς γι' αυτό. Ή ήταν γενικός να δούμε, μπορεί να παίρναμε και από. Όχι, δεν είναι να δούμε. Ήταν σαφές. Είναι σαφέστατο. Από το Εθνικό και τότε. Και έγινε. Πρώτο σημείο. Και έγινε. Ναι. Γι' αυτό λέω είναι γραφειοκρατικό θέμα. Ναι. Για να μην βαραίνει το κρατικό προϋπολογισμό και να είναι, από ό,τι μας είπαμε από το Υπουργείο Οικονομίας, χρήματα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ναι. Για να μπορούν. Να μην βαραίνουν περαιτέρω το κομμάτι. Να πούμε τι είναι στον κόσμο. Να πούμε τι είναι αυτό στον κόσμο. Άρα, με τι να γίνει. Να πούμε λίγο τι. Όχι, τι εννοώ είναι γιατί αυτό δεν ήταν από την αρχή. Τι πληρώνετε στους εργολάβους. Τι πληρώνετε. Ακούστε. Τι είναι η συμφωνία αυτή. Πάμε. Να καταλάβει ο κόσμος. Στους εργολάβους πληρώνουμε αυτά που συμφώνησε η Νέα Δημοκρατία. Τι είναι αυτά. Και αυτά τα κουτσουρέψαμε κιόλας. Να πούμε τι είναι. Λοιπόν, να πούμε τι είναι. Λοιπόν, είναι το ποσοστό που μετέχει το ελληνικό δημόσιο. Ένα. Είναι το ποσοστό από το ΕΣΠΑ, 2, και είναι προβλέψεις που υπάρχουν στη σύμβαση που βρήκαμε, όπως είναι λειτουργικά κόστη ή αποζημιώσεις που επίσης βρήκαμε. Μισό λεπτό. Σύμφωνα, μισό λεπτό. Σύμφωνα να είναι καθαρό. Βεβαίως να είναι καθαρό. Τι σημαίνει λειτουργικά κόστη, δηλαδή θα πληρώσουν, πληρώνω διόδια εγώ κάθε φορά. Έτσι δεν είναι. Ναι. Και τα παίρνει ποιος. Ένα κομμάτι αυτών των διόδιων. Ναι. Σε ποια φάση λέτε, στη φάση κατασκευής και στην πριν κατασκευής που πληρώνα ενώ δεν είχε κατασκευαστεί. Ναι, και το έφτιαχνα εγώ ή συνεισέφερα στον αυτιαχτή. Πρέπει κάποια αλλά και στιγμή. Μετά. Τα έσοδα τα παίρνουν λοιπόν εργολάβοι. Μια στιγμή. Πρέπει κάποια στιγμή έτσι να μην γίνεται αυτό που έκανε ο Νίκος πριν. Τι. Αναθεωρήσατε τις συμβάσεις και διαπραγματευτήκατε τα λοιπά. Οι συμβάσεις είναι συμβάσεις. Στην δημοσιογραφική έτσι ανάγκη του να κάνουμε γρήγορα. Ναι, αλλά είχατε ασκήσει κριτική σε αυτές τις συμβάσεις. Και συνεχίζουμε και ασκούμε. Τι λέτε τώρα. Ναι, μας καλύπτουν εμάς πολιτικά αυτές τις συμβάσεις. Σοβαρά μιλάτε. Ναι, αλλά συμμετέχετε σήμερα. Με υπέρογκα διόδια, με υπέρογκες αποζημιώσεις. Ανάποδα. Με όλα αυτά που έκανε η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Σπίτζη, είναι πρόβλεψη. Βεβαίως, είναι πρόβλεψη. Τότε λοιπόν ποιος την κάνει αυτή την πρόβλεψη. Την πρόβλεψη αυτή που κάνει τις συμβάσεις. Ποιος έκανε τις συμβάσεις. Όχι, όχι, όχι. Άλλο λέω. Τι λέτε τώρα. Όχι, άλλο σας ρωτάω. Είναι ο λαϊκισμός του κ. Μητσοτάκη. Άλλο σας ρωτάω εγώ. Και μάλιστα εξανέστηκε ο κ. Σεδέβιας. Είναι πρόβλεψη για το ποσό που θα χρειαστεί. Δηλαδή. Όχι. Λένε, τι λέει. Υπήρχε το ποσό αυτό στη σύμβαση. Μπράβο. Λένε ότι σε αυτό το ποσό. Ότι αυτό το ποσό θα είναι μικρότερο τώρα λόγω τη κρίση. Το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνο. Λένε ότι τώρα θα είναι μικρότερο. Οι εργολάβοι λένε ότι ακούστε να δείτε.
Εγώ είχα συμφωνήσει να τα πάρω έτσι, να τα φτιάξω έτσι. Δεν θα τα πάρει. Αλλά θα είχα έσοδα. Μισό λεπτό. Αυτή, θα είχα έσοδα αυτή τόσο. Αυτή η τροπολογία δεν είναι για να πάρει χρήματα. Όχι, όχι, είναι σαφές. Ναι. Άλλο ρωτάω. Ότι είναι σαφές. Αυτό διαβάζει στο πρωτοσέλιδο. Όχι, εδώ λέει ότι. Ότι είναι δώρο. Ότι δίνει 430 εκατομμύρια. Αποζημίωση Ρουσφέτη. Έτσι. Για όνομα τη Παναγία δηλαδή. Εξηγήστε λοιπόν στον κόσμο. Λοιπόν, στη σύμβαση λοιπόν, που κληρονομήσαμε και αναθεωρήθηκε μετά. Και η υποστήριξη και ψήφιση Νέα Δημοκρατία προβλέπεται ότι στη φάση λειτουργίας μπορεί να υπάρχουν 330 εκατομμύρια για έξοδα λειτουργίας, συντήρησης, δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά είναι, για κάτι, είναι αυτή η πρόβλεψη. Προκειμένου να γίνει τι πράγμα, κύριε Δαρά, για να το καταλάβουμε, το καταλάβουν όλοι. Οι συμβάσεις που έκανε ο κύριος Σουφλιάς οι αρχικές ήταν συμβάσεις που βασίστηκαν σε λάθος στοιχεία. Αυτό οδήγησε πάλι την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αναθεωρήσει τις 4 από τις 5 συμβάσεις και κρεμούσε η 5η. Αυτός ήταν και ο λόγος που είδαμε διάφορα τραγελαφικά φαινόμενα όπως η Ολυμπία Οδός αντί να γίνει από την Κόρινθο μέχρι τον Πύργο να γίνει μέχρι την Πάτρα. Δηλαδή να κοπεί φυσικό αντικείμενο. Ο Ε65 αντί να γίνει. Δηλαδή από μπορούσε να το κάνει αυτό. Αυτό να λέει δεν βγαίνω, ενώ έχω συμφωνήσει να το φτιάξω αυτό, μέχρι εκεί. Δεν βγαίνω και το σταματάω έκανα, εκεί, γιατί μέχρι εκεί βγαίνω. Κύριε Δάρα μου, αυτό έκαναν και το έκαναν. Κύριε Δαράκη μου, συγγνώμη. Αυτό έκαναν και το έκαναν, γιατί οι συμβάσεις που είχαν κάνει και που κληρονομήσαμε έβαζαν το ελληνικό δημόσιο στον τοίχο για πάρα πολλά θέματα. Όταν προέβλεπαν ότι οι τράπεζες θα χρηματοδοτήσουν τους αυτοκινητόδρομους στο τέλος των έργων. Άρα δεν είχαν καμία συμμετοχή ή κανένα ρίσκο μέχρι τότε. Γιατί είχαν σταματήσει τα έργα. Όταν προέβλεπαν υπέρογες αποζημιώσεις, όταν προέβλεπαν ότι σε 6 μήνες θα έχουν τελειώσει τις απολωτριώσεις και τις αρχαιολογικές εργασίες. Εκβιάζανε, οι εργολάβοι. Οι εργολάβοι βρήκαν και εκβιάζανε. Βρήκαν και εκβιάζανε. Από τις συμβάσεις που έκανε η Νέα Δημοκρατία. Αφού ήταν λοιπόν που τώρα, πριν. Που τώρα μας κατηγορεί και κύριε Σπίρτζη, είναι τρομερό δηλαδή. Αφού τα περιλάμβαναν τις συμφωνίες, γιατί κάνανε τροπολογία. Για ποιο βαθμό τροπολογία μιλάτε. Γιατί κάνετε τροπολογία, καταθέσατε γιατί από τη στιγμή, αυτή, κύριε από Δάρα, από τη στιγμή που είναι στη σύμβαση, σαν υποχρέωση και σαν πρόβλεψη 430 εκατομμύρια, πρέπει το Υπουργείο Οικονομίας να δει από πού θα τα πληρώσει. Άρα τώρα πώς αφήνεις να τα πληρώσει. Δεν ήταν δεδομένο. Από πού, γραφειοκρατικά. Από πού, όχι γραφειοκρατικά. Να δούμε. Από δεδομένο, ότι θα δεδομένο ότι θα τα έδινε. Ή θα τα έδινε από τον κρατικό προϋπολογισμό ή θα τα έδινε από το ΠΟΔΟΕ. Διαλέξτε. Λέει το Οικονομίας, για να μην βαραίνουμε κάθε φορά τον κρατικό προϋπολογισμό και έχουμε ένα gap εκεί όπως έχουμε συνήθως, να κάνουμε την τροπολογία να μπορούν να πληρώνονται αυτά τα χρήματα από το ΠΟΔΟΕ. Από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να καταλάβει δεν ο κόσμος. Ναι, ναι, δεν είναι γραφειοκρατικό. Τι είναι. Από άλλη τσέπη βγαίνουνε. Όχι, ότι. Κύριε Τσέπη, εγώ ξέρω ότι και στην ίδια τσέπη θα πάνε. Έτσι, μπράβο. Και στην ίδια τσέπη. Αν χρειαστεί. Για να το ξεκαθαρίσουμε, διότι δεν τα γνωρίζουν όλα αυτά τα τεχνικά θέματα οι τηλεθεατές μας. Αυτά τα 330 εκατομμύρια θα δοθούν έτσι ή αλλιώς. Όχι, βέβαια. Αυτό είναι ασφαλιστική δικλίδα. Αυτό είναι πρόβλεψη. Αν δεν υπάρχουν τα έσοδα στον αυτοκινητόδρομο και αν τα λειτουργικά κόστη, τα κόστη συντήρησης υπερβούν το ποσό αυτό. Πάμε. Και αυτό λοιπόν, επειδή σας έχω ακούσει στο παρελθόν να λέτε το εξής. Πάντοτε υπήρχαν τέτοιες ρήτρες. Και μάλιστα στο παρελθόν έχετε κατηγορήσει ότι παίρναμε λεφτά από τα ΕΣΠΑ για να πηγαίνουμε να τα δίνουμε στους εργολάβους που δεν. Και δεν τελειώνουν και τα έργα. Που, και ξανά όχι, τα ανεβάζουν. Που είχαν λιγότερα έσοδα, έτσι δεν είναι. Δηλαδή ήταν μια. Δεν γινόταν αυτό. Όχι. Κάποιες δεκαετίες στη χώρα. Ότι για κάποιες δεκαετίες μάλιστα τους εξαπατούσαμε κιόλας, λέτε. Ότι παίρναμε κάποια χρήματα για ΕΣΠΑ και λέγαμε ότι αυτά τα κάνουμε επενδύσεις και ουσιαστικά τα δίναμε στους εργολάβους γιατί έρχονταν. Δεν πήρα τα λεφτά που ήλπιζα ότι θα πάρω μέσα από τα δύο. Έλεγα, κύριε Δαράκη, το εξής. Ότι είχαμε προϋπολογισμούς οι οποίοι ήταν στο γάμο του Καραγκιόζη, χρονοδιαγράμματα που ήταν στο γάμο του Χατζιαβάτη και κάποιοι προέβλεπαν το ελληνικό δημόσιο να είναι στον τοίχο και να δίνονται αποζημιώσεις τσάμπα και βερεσέ. Γιατί 11 χρόνια δεν είχαν ολοκληρωθεί απολωτριώσεις. Γιατί εμείς κληρονομήσαμε απαιτήσεις για τους αυτοκινητόδρομους 1.264 εκατομμύρια. Γιατί δεν είχαν τελειώσει αρχαιολογικές εργασίες. Γιατί με μία απόφαση δεν είχαν λυθεί τα θέματα που τέμνει το αυτοκινητόδρομος με το σιδηρόδρομο. Γιατί. Γιατί δεν είχαν γίνει οι μεταφορές των δικτύων κοινής ωφέλειας για να ολοκληρωθούν τα έργα. Επειδή στον επόμενο τόνο
από την άλλη εβδομάδα που αρχίζει η παράδοση των αυτοκινητοδρόμων, δηλαδή που έγινε στη χώρα σε 1,5 χρόνο ό,τι δεν έγινε δεκαετίες, θα αρχίσουν να λένε δικά μας τα έργα. Αυτά λένε. Ωραία. Τα λειτουργικά έξοδα. Πάμε πάλι. Ελέγχονται. Και βέβαια. Από ποιον? Από τις αρμόδιες υπηρεσίες, από εκεί για να πληρωθούν από το ηλεκτρικό συνέδριο. Από 50 φορείς. Από 50 φορείς. Δεν είναι λοιπόν ότι θα βγει και θα πει ότι εγώ τόσα πέρασαν, αυτά έκανα, αυτά. Ελέγχονται ότι λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο. Είναι σαφές. Προφανές. Ωραία. Εδώ υπήρχε στη συμφωνία πρόβλεψη να πάρουν 199 εκατομμύρια έτσι κι αλλιώς για να καλύψουν αυτές τις ιστορίες. Υπήρχε... Δεν είναι πρόσθετα δηλαδή αυτά τα λεφτά. Όχι, δεν είναι πρόσθετα. Αυτά ψηφίστηκαν στην αναθεώρηση συμβάσεις το 2015 και έτσι ξεκίνησε η ολοκλήρωση του έργου. Στην αρχική ήταν 199. Στην υπήρχε ως ποσό. Και στην αναθεώρηση δόθηκαν κι άλλα. Πάμε. Να το επαναλάβω, κύριε Δαρέκη. Κάντε μου τη χάρη. Έχουμε 5 συμβάσεις από τον κύριο Σουφλιά. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, είναι της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχώς λέτε αλλάζουν. Ναι. Ναι. Αν θυμάμαι καλά. Ναι. Άλλαξαν τις 4 συμβάσεις το 2013. Και όχι την 5η. Σωστό? Ναι. Ναι. Στις 4 συμβάσεις κόψανε περισσότερες φυσικό αντικείμενο για να μειώσει το κόστος κατασκευής. Στην 5η συμβασή, αντί να κοπεί φυσικό αντικείμενο, στις διαπραγματεύσεις που κάνανε με τον παραχωρησιούχο, ζητούσανε πρόσθετη εγγύηση. Αυτά 300 τόσα εκατομμύρια που λέτε είναι πρόσθετη εγγύηση. Αν δεν καλυφθούν τα ποσά του αυτοκινητόδρομου. Αυτό έγινε το 2015. Και ήταν ο πρώτος αυτοκινητόδρομος που ολοκληρώθηκε. Ωραία. Ναι. Ψηφίστηκε από την Νέα Δημοκρατία. Αν δεν καλυφθούν, τι είπατε? Τι αν δεν καλυφθεί? Αν δεν καλυφθούν τα ποσά που προβλέπονται στη σύμβαση. Εννοείται τα έσοδα. Τα έσοδα. Ωραία. Γιατί θα πρέπει την κρίση, που δεν πάει ο άλλος, δεν ξεκινάει με το αυτοκίνητό του, ναι, να την καλύψω, ενώ εμένα δεν μου την καλύπτει ο εργολάβος, ενώ στις δουλειές του κυρά, να την καλύψω εγώ την κρίση στον εργολάβο. Σωστό, γιατί δεν ρωτάτε αυτούς που το καταγγέλνουν? Όχι, τον κύριο Σουφλιά που έκανε τις συμβάσεις. Εσάς έχω εδώ να δώσετε τις απαντήσεις. Εντάξει, όποιον βρείτε δεν θα του ζητάτε ευθύνες για αυτά που κάνατε. Όχι, θα ζητάω ευθύνες γιατί συμμετέχετε σε εισαγωγικά. Όχι, όχι. Αναπαράγεται μια άσχημη κατάσταση. Δεν υπάρχουν εισαγωγικά. Ναι, έτσι, δεν ούτε να παράγεται καμία άσχημη κατάσταση. Όταν η χώρα έχει μια σύμβαση, αν δεν την πληρώσει, δεν θέμα τιμής. Αν δεν την πληρώσει, έχει ρήτρες. Έχει ρήτρες, έχει αποζημιώσεις, έχει άλλα πράγματα. Άρα η ζημιά που έχει κάνει το σύστημα του παλαιοκομματισμού στη χώρα, κύριε Δάρα, είναι πολύ μεγαλύτερο. Δεν πειράζει. Δάρα, δεν πειράζει. Λοιπόν. Δεν πειράζει. Αφού, είναι, τα ίδια ρωτάμε. Είναι επιλογή σας. Ακριβώς. Ίδια ρωτάμε, για σας η ζημιά που έγινε σε πάρα πολλές περιπτώσεις από τα δύο κόμματα, το ΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει αντιστροφή για αυτές τις συμβάσεις. Τις ολοκληρώνεις και τελειώνει η ιστορία. Και περιμένεις να πας στη φάση λειτουργίας για να βρεις άλλους τρόπους να μειώσεις τα διόδια, τα υπέρογκα διόδια που έχουν προβλέψει, να αλλάξεις το θεσμικό πλαίσιο που το αλλάξαμε, δηλαδή για να υπογραφεί σύμβαση οφείλει κάποιος πλέον φορέας να έχει τελειώσει όλα αυτά που φέρνανε αποζημιώσεις δισεκατομμυρίων. Τα αλλάξαμε αυτά. Λοιπόν, πριν πούμε για όχι, δεν θα πούμε τίποτα. Συγγνώμη. Περίμενε, Νίκο μου. Πάλι δύο γραμμές. Πάλι δύο γραμμές. Για αυτό, γιατί πρέπει να πάμε σε άλλα θέματα. Πάλι δύο γραμμές. Έχουμε ένα μικρό διάλειμμα που υπάρχει, πρέπει να γίνει. Υπάρχει το set liberal. Αυτοί οι τρεις είναι, όχι, για να ξέρουμε, περί λαϊκισμού του κύριου Μητσοτάκη. Έτσι, και ποιοι τον αναπαράγουν. Αλλά είναι τραγικό. Καλά το liberal, ο ελεύθερος τύπος και ποια άλλη φοβερή εφημερίδα και η Δημοκρατία. Καλά αυτή. Να εξοργίζεται ο κύριος Δενδιάς. Τραγικό είναι. Δύο φορές τα ψήφισε. Λοιπόν, πάμε ένα σύντομο διάλειμμα και θα είμαστε πάλι μαζί. Γιατί έχουμε να ρωτήσουμε πάρα πολλά. Τι θα γίνει με τους δρόμους. Όχι μόνο αυτό. Θα πούμε και για ένα άλλο που παίζει σήμερα στην επικαιρότητα. Για το σπατώσιμο. Το σπατώσιμο. Τι έχει γίνει με το σπατώσιμο. Σε λίγο εδώ. Να αυξάνεται τα όρια κτλ. Και τι θα γίνει και με τη φύλαξη των σταθμών. Να προλάβουμε να απαντήσει σε όλα αυτά. Συνεχίζει να υπογράφει όμως συμφωνητικά με ιδιωτικές εταιρείες για τη φύλαξη των σταθμών.